περπατώντας με τους φιλέλληνες. Σαρλ Νικολά Φαβιέ. Ο Σαρλ Νικολά Φαβιέ, στην εξελινισμένη μορφή του ονόματός του Κάρολος Νικόλαος Φαβιέρος, ήταν Γάλλος στρατιωτικός, πολιτικός και διπλωμάτης. Γεννήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1782 στην πόλη Πόντα Μουσόν της Βόρειο-Ανατολικής Γαλλίας. Φίτησε στην Πολυτεχνική Σχολή του Παρισιού. Το 1804 κατετάγει στο Γαλλικό στρατό. Τον επόμενο χρόνο έλαβε μέρος στην εκστρατεία της Ούλμ, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκε. Ήταν μέλος της Γαλλικής Στρατιωτικής Αποστολής που μετέβη το 1807 στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, προκειμένου να σχεδιάσει την άμυνα της Κωνσταντινούπολης. Το 1808 στάλθηκε στην Περσία, όπου ασχολήθηκε με την οργάνωση του Περσικού στρατού. Το 1809 επέστρεψε στην Ευρώπη και φέρνοντας πλέον το βαθμό του λοχαγού, συμμετείχε και πάλι στους Ναπολεόντιους πολέμους. Σε αναγνώριση των υπηρεσιών του, ο Ναπολέον τον προήγαγε σε ταγματάρχη και αργότερα σε συνταγματάρχη. Επιπλέον, του απένιμε τον τίτλο του Βαρόνου. Μετά τη γαλλική ήττα στο Βατερλό και την οριστική πτώση του Ναπολέοντα, ο Φαβιέ συνέχισε να υπηρετεί στο Γαλλικό στρατό. Ωστόσο, οι φιλελεύθερες ιδέες του γρήγορα τον έφεραν σε σύγκρουση με το καθεστώς των Βουρβώνων. Έτσι, το 1818 αποστρατεύθηκε. Στα τέλη του 1823, ο Φαβιέ έφτασε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Μπορέλ. Στόχος του ήταν να δημιουργήσει μια γεωργική και βιομηχανική αποικία, στην οποία θα εγκαθίστανται εξόριστοι Γάλλοι και Ιταλοί βοναπαρτιστές. Η επαναστατική ελληνική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε θετικά, παραχωρώντας στο Φαβιέ κατάλληλη έκταση επιπληρωμή. Ωστόσο, η δυσμενής εξέλιξη της επανάστασης, ιδίως μετά την έναρξη της εκστρατείας του Ιμπραήμ, δεν επέτρεψε την υλοποίηση του σχεδίου. Αφού πραγματοποίησε ένα σύντομο ταξίδι στη Δυτική Ευρώπη, ο Φαβιέ επέστρεψε το Μάιο του 1825 στην Ελλάδα. Λίγο αργότερα ανέλαβε τη διοίκηση και την εκπαίδευση του τακτικού ελληνικού στρατού, ως επικεφαλής του οποίου πήρε μέρος σε πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Τον Δεκέμβριο του 1826, ηγούμενος δύναμης περίπου 500 ανδρών, ο Φαβιέ κατόρθωσε να διασπάσει τις γραμμές των Οθωμανικών στρατευμάτων που πολιορκούσαν την Ακρόπολη της Αθήνας και να εισέλθει σε αυτή. Η παράτολμη και ηρωική ενέργεια συνέβαλε αποφασιστικά στην ανακούφιση και στην ενίσχυση των πολιορκούμενων, οι οποίοι κατόρθωσαν να αντισταθούν έως τον Μάιο του 1827, οπότε αναγκάστηκαν να παραδώσουν την Ακρόπολη στον Κιουταχή, διασφαλίζοντας όμως τη μη σύλληψή τους. Ο Φαβιέ και τα μέλη του τακτικού στρατού κατέλησαν στα Μέθανα, από όπου τον Οκτώβριο αναχώρησαν για Τυχείο με στόχο την απελευθέρωσή της. Ωστόσο, η επιχείρηση κατέληξε σε αποτυχία, για την οποία του αποδόθηκαν ευθύνες. Ο Φαβιέ ήταν ακόμα στοιχείο όταν τον Ιανουάριο του 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας αφήχθηκε στην Ελλάδα και ανέλαβε τα καθήκοντα του κυβερνήτη. Πολύ σύντομα επήλθε ρήξη ανάμεσα στο Φαβιέ και τον Καποδίστρια, με αποτέλεσμα τον Μάιο του ίδιου έτους ο Φαβιέ να υποβάλει την παρέτησή του από τη διοίκηση του τακτικού στρατού και να αποχωρήσει από την Ελλάδα. Επέστρεψε λίγους μήνες αργότερα ως μέλος του Γαλλικού Εκστρατευτικού Σώματος υπό τον στρατηγό Νικολά Ζωσέφ Μεζόν και επιδίωξε να αναλάβει εκ νέου την αρχηγία του ελληνικού στρατού. Ο Καποδίστριας αρνήθηκε. Και έτσι στις αρχές του 1829, ο Φαβιέ εγκατέλειψε για πάντα την Ελλάδα με προορισμό τη Γαλλία. Το 1830 συμμετείχε στην Ιουλιανή Επανάσταση και του ανατέθηκε η θέση του φρουράρχου του Παρισιού με τον βαθμό του αντιστράτηγου. Το 1848, μετά την οριστική του αποστρατεία, διορίστηκε πρεσβευτής της Γαλλίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατόπιν στη Δανία. Το 1849 εξελέγει μέλος της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Αποσύρθηκε από το δημόσιο βίο το 1851. Σε αναγνώριση των υπηρεσιών που προσέφερε στην Ελλάδα, το 1827 η Τρίτη Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας τον ανακήρυξε επίτιμο Έλληνα πολίτη, ενώ αργότερα ο βασιλιάς Όθων του απένιμε τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Σωτήρος.
απεβίωσε στο Παρίσι στις 15 Σεπτεμβρίου 1855. Σε ένδειξη τιμής προς τον νεκρό, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στον ελληνικό στρατό. «Με θεωρούσατε Γάλλο μέχρι σήμερα. Θα γίνω Έλληνας για όσον καιρό θα σας διοικώ». Απόσπασμα από τη διαταγή που εξέδωσε ο Σαρ Νικολά Φαβιέ προς τους άνδρες του τακτικού σώματος την ημέρα που ανέλαβε τη διοίκησή του.